Αυτές οι ιστορίες με συγκλονίζουν. Και η δική σου, ειδικά, περισσότερο από όλες. Μιλάμε για ένα βρέφος, για ένα μωρό. Που προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι ακόμα ζωντανό. Ίσως κάπου στα βάθη της Τουρκίας, δεν ξέρω. Αλλά πάντως, που δεν θα ξέρει ποια είναι η πραγματική του μάνα, που δεν θα ξέρει ότι εκείνη το περιμένει, το ψάχνει. Ο πιο σοβαρός λόγος που αποφάσισα να σου μιλήσω είναι ότι έχω μια περίεργη αισιοδοξία ότι μπορεί μέσα από αυτή τη συνέντευξη να καταφέρω επιτέλους να εντοπίσω το χαμένο παιδί. Ποιος το πήρε? Πού βρίσκεται? Αν ζει? Κάπου? Μακάρι. Ελπίζω, πραγματικά. Γιατί ήταν ένα μωρό. Δεν ήταν στρατιώτης, δεν ήταν άντρας που θα μπορούσε να πολεμήσει. Θέλω να πω, δεν αποτελούσε απειλή για κανέναν. Ξέρω βέβαια ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος μου. Όλοι μου λένε να προσπαθήσω να ξεχάσω για να μπορέσει να γαλινέψει η ψυχή μου. Αλλά δεν μπορώ. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα που να μην σκεφτώ το γιο μου.